Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Ακόμα 5 λεπτά ξεκίνησαν. Σήμερα θα μιλήσουμε για την πολιτική και μάλιστα για μία από τις εμβληματικότερες μορφές της. Για έναν άνθρωπο τόσο πράο και γλυκομίλητο, για έναν στιβαρό πολιτικό που όταν τον ακούς να μιλάει, γαλινεύεις και ηρεμείς. 5 λεπτά ακόμα! Θα μιλήσουμε όπως καταλάβατε για τον Άδωνη Γεωργιάδη. Τον Άδωνη Γεωργιάδη τον γνωρίσαμε σαν έναν απλό πλην τίμιο τηλεπολιτή βιβλίων, ο οποίος έχει πάθος με την αρχαία Ελλάδα και το μεγαλείο των Ελλήνων. Τον γνωρίσαμε σαν τον πρώτο άνθρωπο που πουλάει τα βιβλία με το κιλό. Μας λέτε το βιβλίο, εδώ είναι όλα αυτά τα βιβλία μαζί. 30 δεμένα βιβλία μαζί. Πραγματικά, όλο αυτό με την αρχαιοελληνική γραμματεία, ο Άδωνης δείχνει να το απολαμβάνει πάρα πολύ. Βέβαια, κάποιες φορές το παρακάνει με την απόλαυση. Ημέν ευθύνη παρά το ευχομένο, ο δε Θεός ανεύθυνος. Και τα λοιπά, και τα λοιπά, και τα λοιπά. Έχει λοιπόν όλη τη σκηνή και πώς τον κλείνει μετά στη φυλακή, πώς κλαίγεται ο Λιλπράνδος, και τα λοιπά, και τα λοιπά. Απόλαυση. Βέβαια, ο κύριος Γεωργιάδης έχει και άλλες απολαύσεις στη ζωή του με δύο τις κυριότερες, την πολιτική και την Ευγενία Μανολίδου. Στην πολιτική τον γνωρίσαμε σαν έναν άνθρωπο που ξεκίνησε στο κόμμα του Γιώργου Καρατζαφέρη μέσα από μια παράταξη που μπορούσε να επιτίθεται στην κυβέρνηση και στο σύστημα και γενικά στους πολιτικούς του αντιπάλους. Κάθε μεσημέρι, βράδυ, πρωί ακούμε στα ραδιόφωνα, στα κανάλια δηλώσεις και αντιδηλώσεις αυτού του κόμματος που λέγεται Νέα Δημοκρατία και που κατά τη γνώμη μου, θα πω δημοσίως, είναι η ντροπή της δεξιάς. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι θα μπορούσα να έχω εγώ οποιαδήποτε ιδεολογική πολιτική συγγένεια με αυτό το γελίο τσίρκο. Ναι. Εν πάση περιπτώσει, ο Άδωνης Γεωργιάδης είναι αυτό που λέμε μέγας πολιτικός. Γιατί άλλωστε, ποιο είναι το γνώρισμα ενός μεγάλου πολιτικού, αν όχι να μετατοπίζει ελάχιστα τις πολιτικές του απόψεις, ελάχιστα πάντα. Ο κύριος Τουρνάρας, ο οποίος θέλω να το πω, πάντα το λέω, τον θεωρώ το πιο πετυχημένο υπουργό οικονομικών των τελευταίων ετών. Και τον άνθρωπο που όταν θα τελειώσει. Πιο πετυχημένο από τον Αλόγο Σκούφη. Είπα τον πιο πετυχημένο υπουργό των τελευταίων ετών. Αρχιστάστια. Και τον άνθρωπο ο οποίος όταν θα τελειώσει τη ζωή θα έχει σωθεί με το καλό η Ελλάδα, θα έχει τουλάχιστον μια λεωφόρο στο όνομά του, γιατί μας κράτησε το ευρώ. Εκεί που θα καταλήξει στην κεντρική πλατεία του Αντώνη Σαμαρά. Η δεύτερη μεγάλη αγάπη του Άδωνη Γεωργιάδη είναι και η μεγάλη αγάπη πολλών από εμάς. Η μαέστρος και τηλεπερσόνα, η ραδιοφωνική παραγωγός, η μητέρα, η σύζυγος πολιτικού και πολλά άλλα, Ευγενία Μανολίδου. Ο ερωτάς τους μοναδικός, η λατρεία του ενός για τον άλλον ανυπέρβλητη και μια ατάκα της Ευγενίας που έμελε να φέρει τα πάνω κάτω. Καλή παιδιά ο άντρας. Το μωρό μου. Ο μπουμπούκος μου. Ο μπουμπούκος σου. Καλώς το μπουμπούκο. Καλώς το μπουμπούκο. Βέβαια, για να πούμε την αλήθεια, η Ευγενία δεν πρέπει να του καλμάρει και πάρα πολύ τα νεύρα, αφού σε κάθε τηλεοπτική του εμφάνιση δεν λες κιόλας ότι βασιλεύει η ηρεμία, η πραότητα και ο πολιτισμένος πολιτικός λόγος. Συμπολιτευόμενη αντιπολίτευση, κάνετε πολύ μεγάλο λάθος. Είναι ντροπή. Ο κύριος Τσίπρας είπε στη Βουλή, μα κάνω όλα την Αργεντινή. Εγώ το είπα. Έχεις ανάγκη νέος άνθρωπος να γλύψεις τις μπότες των Γερμανών. Πείτε μου λοιπόν για τις περιφέρειες που ο ΣΥΡΙΖΑ απέτυχε και μετά κάντε μου πρόβλεψη. Πείτε μου λοιπόν. Κλείστε το επιτέλους. Θα τα δώσω δημοσίως. Πάρσε όλα την μπάλα στην εξέδρα, Γεωργιάδη. Η ουσία είναι μία. Με 586 ζει άτομο. Γιατί το υποχρεώνεις να ζει με 586. Καλά να το διαχειρίζεσαι. Καλά να συναλλάσσεσαι. Αλλά και να τους γλύφεις κιόλας στο BBC. Δεν μπορώ να πεις αυτό. Όχι, σε ρωτάω για άλλο. Βλάκα! Εμπλάκα! Για να έρθει και λίγο ηρεμία, γιατί είχατε μεγάλο καυγά και εγώ δεν μπορώ να ξέρω τους καυγάδες, ξέρετε, να ταράζομαι. Σαφώς, έξω από αυτό το αφιέρωμα δεν θα μπορούσαμε να αφήσουμε τον αδερφό του Άδωνη, Λεωνίδα, ο οποίος μοιάζει σε πάρα πολλά με τον αδερφό του. Από τον διακριτικό τρόπο με τον οποίο πουλάει τα βιβλία. Αυτά τα πράγματα ξύλο δισεκατομμύρια, το καταλαβαίνετε αυτό. Δισεκατομμύρια! Με 80 ευρώ και οι 16 τόμοι δεμένοι έγχρωμοι πολυτελείς, τρομερή ευκαιρία! Μέχρι το πόσο ήρεμα και χαμηλόφωνα συζητούν μεταξύ τους. Δεν είναι. Έλα, Λίδα, κι άμα μαζευτεί όσο κόσμο και πει ότι είναι μαρμελάδα πορτοκάλι, είναι μαρμελάδα πορτοκάλι. Δεν είναι όπως τα λέει αυτό. Όπως και να έχει, τον Άδωνη Γεωργιάδη τον ξεχωρίζουμε ανάμεσα στους περισσότερους πολιτικούς για πάρα πολλά πράγματα. Για το διαπεραστικό σπινθυροβόλο του βλέμμα. Ερώτημα τώρα. Ερώτημα. Μου τηλεφώνησαν από τα Καλάβρετα. Μου τηλεφώνησαν από το Δίστο. Για τον συγκινητικό τρόπο που πουλάει τα βιβλία του. Υπάρχουν ακόμα άνθρωποι που θέλουν να διαβάσουν ιστορία. Είναι μεγάλο πράγμα αυτό. Μου δίνετε τρομερή χαρά με αυτό που κάνετε. Μπράβο σας! Μπράβο σας! Μπράβο σας! Αλλά και για το ότι είναι πάντα ετοιμόλογος και τα λέει έξω από τα δόντια. Αμ.
Αυτό ήταν λοιπόν ακόμα 5 λεπτά, έφτασαν στο τέλος τους. Εμείς θα τα πούμε την επόμενη φορά για να ισοπεδώσουμε ακόμα ένα θέμα. Μέχρι τότε, να είστε όλοι καλά.